Βάζουμε τα νεράκια διότι το βράδυ σήμερα είναι υγρό και ζεστό. Αλλά είναι και ζεστό επειδή σήμερα ήρθαμε να αγκαλιάσουμε ένα υπέροχο άνθρωπο και να τιμήσουμε ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη και φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας. Είμαι η Κατερίνα Ιθανοπούλου. Σήμερα μαζευτήκαμε εκλεκτοί φίλοι να τιμήσουμε τον Νότι τον Μαυλουδί, τον φίλο, τον συνθέτη, τον λογοτέχνη, τι άλλο να πω, τον άνθρωπο του πολιτισμού, τον δάσκαλο, τον πατέρα του Χάρη και της... Και επίσης να πούμε χρόνια πολλά στο Χάρη. Πάντα γερός, πάντα δημιουργικός. Λοιπόν, τι μας έκανε εδώ ο Νότης στις εκδόσεις άπαρσης, λοιπόν, έφερε άλλο ένα δώρο. Πέρα από τα CD που έχουμε βγάλει, πέρα από το προηγούμενο βιβλίο του, εδώ είναι και ο Γιώργος Ευσταθίου, που τον ακούει συχνά πυκνά. Μας έφερε λοιπόν ένα καινούριο βιβλίο, ένα κόσμημα. Με την έννοια όχι μόνο του περιεχομένου των κειμένων, αλλά και της όλης βιβλιοδεσίας και του στισήματος και της αισθητικής που έχει αυτό το βιβλίο, επίκαιρα και διαχρονικά. Επίκαιρα με την έννοια της γραφής στο τώρα, στο παρόν, στο σήμερα, και διαχρονικά γιατί μέσα, όταν διαβάζετε το βιβλίο, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν κείμενα που άπτονται διαχρονικών θεμάτων, που μας ταλανίζουν από το περιβάλλον, από την καταστροφή, από τις ηθικές αξίες. Θα τα πούν βεβαίως οι ομιλητές πολύ καλύτερα από μένα. Έχουμε λοιπόν το νέο του βιβλίο, επίκαιρα και διαχρονικά. Και για αυτό το βιβλίο θα μας μιλήσουν αρχικός ο Κώστας ο Φασουλάς, εκ δεξιών. Να πω τώρα για τον Κώστα τον Φασουλά, ότι έχει γράψει ένα τεράστιο όγκο στίχων, ότι γεννά νέους στιχουργούς μέσα από τα μαθήματα που κάνει στο Μικρό Πολυτεχνείο. Έχει πάντα τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο πρόγραμμα, τον παρακολουθούμε και του στέλνουμε μηνύματα και μας πειράζει μετά, τους ακούμε και μας πειράζει. Και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι κοσμούν το ραδιόφωνο και γενικά τον πολιτισμό. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Κώστα τον Φασουλά, έχουμε μαζί μας εξεβονίμων μου τον αγαπημένο Δημήτρη Μανιάτη. Το ξέρετε, χρόνια δημοσιογράφος, νομίζω ότι δεν σταματάει ποτέ. Στα νέα, αλλά τώρα, έχει μία ιστορία και ένα κύκλο πίσω, γράφει ο ίδιος βιβλία. Θα έλεγα ότι είναι ένας στοχευμένος, πολιτικοποιημένος, ευφυής και ακίνητος άνθρωπος των γραμμάτων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και τελευταίος, αλλά όχι έσχατος, ο Γιώργος ο Τσάμπρας, τον οποίο τον ξέρω χρόνια και για κάποιο μυστήριο λόγο θέλω να βάλω ένα γιώτα πριν το άλβα. Και να σε... Τσιάμπρα, αυτό είναι που λες, έχεις μία μονή, έχει κάτι κάτι. Το έκανε και μια παλιά μου επιγόντρια, πρόσεξε. Αλήθεια. Και δεν μου πήγε σε καλό, άστο. Τσάμπρας λοιπόν, εντάξει. Ο Γιώργος λοιπόν ο Τσάμπρας, επίσης χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός, επίσης με εξαιρετική εκπομπή, στην οποία νομίζω ότι, εντάξει, αν κάποιος την παρακολουθεί, δεν κάνει εκπομπές απλά, κάνει αφιερώματα. Είναι ερευνητής στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο στο ελληνικό τραγούδι ακριβώς. Όμως, να πω ότι είναι δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί, τους ξέρεις, που θα διαβάσουν δύο κείμενα. Η Βίβια Νικοτομάρη και όλος ποιος είναι.
Ναι, είναι ο εορτάζων σήμερα με την έννοια των γενεθλίων, ο Χάρης, που τολμώ να πω ότι είναι ο γιος μου. Αποδεδειγμένο, ε! Λοιπόν, αφού ξεκίνησε κάπως ζεστά η βραδιά, νομίζω, ήρθε η ώρα να μας μιλήσεις αρχικά εσύ, Νότι, έτσι, να το βάλω, να το κρατάς, πώς... Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, που βρίσκομαι σε ένα τόσο φιλικό περιβάλλον με παλιούς, νέους και μελλοντικούς φίλους και φίλες. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση να βλέπεις τα πρόσωπα που έπαιξαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο κάποιο ρόλο στη ζωή σου. Είναι ένα κομματάκι από τη ζωή σου ή μεγάλο κομμάτι, εξαρτάται. Αλλά πάντως το να σου συμπαρίστανται αυτά τα πρόσωπα και όχι μόνο αυτά, είναι αυτό που λένε οι χριστιανοί ευλογία. Εγώ επειδή δεν είμαι καλός στον προφορικό λόγο και μου αρέσει να γράφω, εξάλλου όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον φίλοι μου που έχουν ίντερνετ το ξέρουν, γιατί πολύ συχνά τους βομβαρδίζω με κείμενα και έτσι γνωρίζουν πολύ καλά ότι γράφω. Θέλω λοιπόν, έγραψα κι εγώ δύο λόγια για να πω, προετοιμάζοντας την παρουσίαση του βιβλίου μου. Είναι το έκτο βιβλίο, το έκτο σε σειρά βιβλίο. Τα δύο βιβλία τελευταία είναι με την άπαρση και σκέφτομαι αύριο να δώσω και καινούργιο υλικό για το τρίτο βιβλίο. Μέσα σε 10 μέρες θα βγει. 10. Λοιπόν, περιττό να πούμε και το γεγονός ότι όλα αυτά, δίσκη, βιβλία, εμφανίσεις και τα λοιπά, βρήκαν ως μεγάλο εμπόδιο στα χρόνια που διανύουμε την καραντίνα. Και όχι μόνο την καραντίνα, αλλά και την αψυχολόγητη εντολή, παύλα διαταγή, παύλα διατάγματα, έστω για τόσο λίγο χρόνο, 2 χρόνια δηλαδή, να διακοπούν οι σχέσεις καλλιτεχνών με το κοινό. Καλλιτεχνών βάλτε μέσα τους μουσικούς, τους ηθοποιούς, τους ζωγράφους, τους ομιλητές, τους λογοτέχνες κτλ. Και τους θηκουργούς, ασφαλώς. Λοιπόν, πάντα σε παρουσιάσεις βιβλίων μου έχω μία μηχανία. Μια μηχανία όμως διαφορετική από τις τόσες που έχω βρεθεί σε δίσκους ή συναυλίες. Μια διαδικασία ενός πνευματικού χώρου του βιβλίου στη σημερινή περίπτωση, για τον οποίο νιώθω πως είναι αυτός που δόμησε τη σκέψη μου και την όποια πνευματική μου υπόσταση. Το βιβλίο. Η μουσική, η κιθάρα, η μελοποίηση, η διδασκαλία εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον μου σε σημείο που να μην μπορώ να απομακρυνθώ από όλα τα προαναφερθέντα για το υπόλοιπο της ζωής. Από ένα σημείο και πέρα, την καταγραφή των παρατηρήσεών μου για ό,τι αξιοσημείωτο μας περιβάλλει την ενέταξα στα ενδιαφέροντά μου, στα μόνιμα ενδιαφέροντά μου. Στα χρόνια που έζησα στο Μιλάνο, από το 70 έως 1970 έως 1975, απομακρυσμένος από τους τότε φίλους μου της Ελλάδας, έγραφα
ξεκινώντας από επιστολές, έστω και αν περισσότερες επιστολές δεν εστάλησαν ποτέ, ήταν όμως η αφορμή για να γράφω και να διατυπώνω τις τότε αντιλήψεις μου. Ήταν μία λύτρωση, πιστέψτε με. Άρχισε δειλά-δειλά η επαφή μου με τις λέξεις, με τις μουτζούρες, τις διορθώσεις, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται μπροστά μου η γοητεία της γλώσσας, της σύνταξης, των λέξεων, των ενιών και άλλων λεπτομεριών, οι οποίες αθρίζονται στην έκφραση και στην όποια πνευματική άποψη. Μου δόθηκαν πάμπολες ευκαιρίες μέσα από περιοδικά και εφημερίδες να διατυπώσω τις απόψεις μου πάνω σε διάφορα θέματα του τραγουδιού, της μουσικής, των ήχων, αλλά και σε θέματα της ζωής. Γιατί η ζωή φτιάχνει τη μουσική, τους στίχους και όλα, και βρίσκουμε εκεί, μέσα από εκεί τα θέματά μας. Η μουσική και η ενασχόλησή μου με αυτή με οδήγησαν να εστιάσω τη ματιά μου σε όποιο θέμα προκαλεί την ειλικρινή τραγουδιστική σκέψη. Η τέχνη του τραγουδιού δεν είναι ουρανοκατέβατη. Προκαλείται από τα κοινωνικά ερεθίσματα που γεννιούνται από την καθημερινότητα. Σε αυτή τη σχέση και στάση έμεινα για να ξετυλίξω το δικό μου νήμα, να απλώσω τις δικές μου μνήμες, έστω νοσταλγικές, τις απόψεις και τις κατά καιρούς αμφισβητήσεις μου για έναν κόσμο που καθημερινά πορεύεται με αντιφάσεις, ανταγωνισμούς, σκληρότητα, διαφορετικές θεωρήσεις, ιδεολογίες, κομματικές διαφοροποιήσεις, απορρίψεις, αλλά και συνενέσεις. Έχω μακράν πείρα στο κουρμπέτι της ελληνικής τραγουδοποιίας από το μακρινό 1964, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος 45 τότε στροφών. Υπάρχουν σχεδόν 60 χρόνια πλούσιων εμπειριών και έμαθα πως η δημιουργία είναι το ύψιστο αγαθό. Οποιαδήποτε δημιουργία, οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Οι φίλοι μου, οι παλαιοί και οι νέοι, οι συνεργάτες μου, οι ακροατές και οι αναγνώστες μου ήρθαν εδώ για να συναντήσουν τον χρονογράφο πλέον και όχι τον συνθέτη ή τον κιθαριστή. Τα επίκαιρα και διαχρονικά είναι καταθέσεις σκέψεων και προσωπικών απόψεων. Οι καραντίνες του COVID, τα απανωτά γεγονότα, οι αποκαλύψεις της σκοτεινής ζωής, οι ανακοινήσεις στα πάντα, η εισβολή στην Ουκρανία, καθυστέρησαν την έκδοσή του, όχι μόνο στο δικό μου βιβλίο, αλλά και σε όλων των συγγραφέων, όλων των μουσικών με τους καινούριους δίσκους και όλων των δημιουργικών δράσεων των πνευματικών ανθρώπων. Ωστόσο, αδιαφορώντας και παραβιάζοντας το κακό κλίμα των καιρών για βιβλία, δίσκους, θέατρα κτλ, είπαμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Η αυτοψία βέβαια θα δείξει. Δεν θέλω να μονοπολίσω το βήμα που μου έδωσε ο εκδοτικός οίκος Άπασης, τον οποίο και ευχαριστώ από καρδιάς. Τους φίλτατους Γιώργο Ευσταθίου και Κατερίνα Θανοπούλου, τους συνεργάτες τους, τη Μαρία Φουσταλιεράκη για την επιμέλεια του βιβλίου, τη Γεωργία Λεβιζάκη για την επιμέλεια του εξωφύλου, τη Βάσο Μαυρουδή για την ολική της συμπαράσταση στην πορεία μου, τόσο στο χώρο της μουσικής όσο και της συγγραφής. Την Ελένη Γρηγορέα για τη συμπαράστασή της, ξέρει εκείνη. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τους ομιλητές, τον Δημήτρη Μανιάτη, τον Κώστα Φασουλά, τον Γιώργο Τσάμπρα για τη συμμετοχή τους και τη διαθεσιμότητά τους στο να παραβρεθούν και να καταθέσουν τις σκέψεις τους
για αυτό το βιβλίο. Τέλος, ευχαριστώ τους ηθοποιούς Βίβιαν Κοντομάρη και Χάρη Μαυροζή. Ο τελευταίος, επαναλαμβάνω, επέλεξε να γιορτάσει τα απόψινά γενέθλιά του εδώ μαζί με τον πατέρα, τη μάνα και τους φίλους. Νομίζω ότι ο Νότης πραγματικά μπορεί να τα κάνει όλα. Έτσι, είναι δηλαδή αρθρογράφος, χρονογράφος, κειμενογράφος, συνθέτης, γλυκύτατος άνθρωπος. Και νομίζω ότι μεγαλώνεις και γλυκένεις ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ο λόγος στον αγαπημένο στιχουργό που δεν θέλει να μας μάθει τη στιχουργική τέχνη, Κώστα Φασουλά. Αυτό δουλεύει. Αγαπώ πολύ τον άνθρωπο αυτό που έχω δίπλα μου, τόσο πολύ που γελάμε πολύ μαζί. Όταν βρεθούμε έχει πολύ γέλιο παρέα μας και αυτό για μένα είναι ένα στοιχείο σπουδαίο στη συναντήση των ανθρώπων. Λοιπόν, να σας πω δύο πράγματα που έχω γράψει εδώ. Βάσω, θα ξεκινήσω με σένα. Το έχω πει και το έχω γράψει ότι ο Νότης είναι ο νεότερος φίλος μου. Παρότι οι σχέσεις μας τώρα και η σχέση μας τώρα και πολύ καιρό είναι συνδεδομένη σκηνή. Ο Νότης λέει και ξαναλέει ότι ο Κώστας γράφει στίχους για άλλους συνθέτες και ότι λέει και καλά εγώ πολύ να συνεργαστούμε. Το ξέρεις αυτό, Βάσο. Η Βάσο με έχει πιστέψει ότι πράγματι ετοιμάζω ένα υλικό με υπομονή και εκτίμηση και σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστώ με τους στίχους. Έτσι, Βάσο μου. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας Θεός ξέρει την ευεργετική ζήλια, έτσι τη λέω, που έχω νιώσει με πολλά τραγούδια του. Και με τους δίσκους τους βέβαια, σηματοποιούνται παιδιά με εκείνο το δίσκο που έκανε με τον Ηλία Πετρόπουλο. Έρος ανήκατε μάχα. Έχω πάθει με αυτό το δίσκο μεγάλη ζημία Νότη μου. Έρχομαι τώρα στον συγγραφέα, στον χρονογράφο, στον επικαιρογράφο και βαθιά ανήσυχο Νότη. Ως πρώτη επισήμανση να πω ότι ορισμένοι άνθρωποι, όσο και να μην το θέλουν, δεν ξεφεύγουν από την κεντρική τους ιδιότητα. Όταν η αγωνία τους ρίχνει τον προβολέα σε πλάνο ετερόκλητο αυτής της ιδιότητας. Ο φίλος Μονότης ευτυχώς δεν ξέφυγε από αυτό. Τι ακριβώς κάνει, θα σας πω. Με τα κείμενά του, ο Νότης μοιάζει να μελοποιεί την ανησυχία του, τον θυμό του, το ακατανόητο του κόσμου, την τρέλα των ανθρώπων και αυτό το μυστήριο σταυρόλεξο της καθημερινής ζωής. Ο λόγος του έχει ρυθμό, έχει κίνηση, μουσική κίνηση. Έχει μέτρο και ακόμη έχει τη στιγμή μιας ακατάρρευτης μελωδίας. Μιας μελωδίας που σε βασανίζει καιρό και αρκεί πολύ να φανερώσει εκείνο το γλυκό καρπό που σε κάνει να ακουμπήσεις επιτέλους την κιθάρα στη θέση της και να την ευχαριστήσεις για την ωραία συμμαχία. Τον έχω φανταστεί στο γραφείο του, σε στιγμές όπως αυτές που γέννησαν τα κείμενα αυτού του βιβλίου. Τον έχω φανταστεί να χαίρεται για μια εύστοχη σκέψη του, χαϊδεύοντας στο κεφάλι τον αγαπημένο του Σνούπι. Καλά τον λέω. Σνούπι. Έχω αφουγκραστεί τη σιωπή του, εκείνη την πολύτιμη. Τη σιωπή που σου δίνει τη φόρα να μιλήσεις, να γράψεις. Τη σιωπή του Νότη. Λίγο πριν οι πλούσιες λέξεις του φορέσουν εκείνη την ωραία φανέλα. Η φανέλα του ανθρώπου που ξέρει να σέβεται τις λέξεις και να γίνεται συμπαίκτης του καιρού του. Τον έχω ακούσει να αυτοαποκαλείται τρελός. Όταν τον επισκέπτεται ο αφορισμός του Γκάτσου, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Όμως ο Νότης έχει εκεί πεισματικά να γράφει και να λέει στον Γκάτσο «Νίκο μου, το ξέρω, όμως δεν γίνεται αλλιώς και αφού δεν αλλάζει, ας δούμε πώς θα την κάνουμε την πίκρα μας». Ο Νότης είναι οπλισμένος με μια ιδιότυπη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη κατά δική του. Θα την έλεγα δικαιοσύνη του αναστεναγμού ή δικαιοσύνη της χαρμολύπης. Ο Νότης επικαλείται συχνά τη φράση «Γιατί βρε παιδί μου, γιατί». Υπάρχει μια αθωότητα σε όλο αυτό. Οι άνθρωποι που παρατηρούν, που εύστοχα σχολιάζουν και πολλές φορές συνθλίβονται με ό,τι τους επιστρατεύει την ευαισθησία και το ψυχικό τους δέκτη, το πρώτο στοιχείο που προβάλλεται μέσα τους είναι η αθωότητα. Είναι, αν θέλετε, ο βατήρας είναι η ισχυρή βάση όπου εκτινάσεται η σκέψη, εδώ συμβαίνουν όλα,
Εδώ είναι ο λόγος, ο θυμός, η αγωνία, ο κραδασμός της απόγνωσης, το κουρδιστήρι και το ρολόι μιας αφύπνισης που εκφεύγεται τον ύπνο σου. Υπάρχει βέβαια και αυτή η κρυφή, η κρυμμένη ελπίδα, πάντα στην άκρη της σκέψης, εκεί στα όρια του γκρεμού της, ότι ήρθε η ώρα, ήρθε η μέρα, αυτή που μας μίλησε ο Νίκος Καρούζος, θα γυρίσουμε στην ομορφιά μια μέρα, είπε, και έφυγε βαθιά πικραμένος. Στα κείμενα του Νότη, το ασήμαντο γίνεται σημαντικό. Το φευγαλαίο καθρεφτίζεται ως παράσταση ζωής. Δείτε τώρα ένα μικρό παράδειγμα. Ο Νότης σε ένα από τα κείμενά του μιλάει για την αρμονία. Διαβάζοντας τον τίτλο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ότι ως μουσικός θα αναφερθεί σε μουσικές συμφωνίες, σε συναρμογές και σε μεθόδους κατασκευής μουσικών κλιμάκων. Τίποτα από όλα αυτά. Ο Νότης ανατρέπει τα πράγματα. Πρόσεξε τώρα, Νότη, πώς τα ανατρέπεις. Λίγο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και αποφεύγοντας το πέναλτι, μιλά για το στοιχείο της αρμονίας, δίνοντας του διαφορετική θέση στη Δύση και διαφορετική στην Ανατολή. Χρησιμοποιεί ως αφορμή την επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού στην Κίνα, του Τσίπρα. Γράφει ότι το κινέζικο άγημα που γράφει για το κινέζικο άγημα που υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γράφει για τους παραδεταγμένους Κινέζους στρατιώτες σε απόλυτα ευθείες γραμμές και έπειτα έρχεται στη Δύση να μιλήσει για την αρμονία και να πει ότι ως αισθητικό δεδομένο η αρμονία δεν υπέκυψε στην απόλυτη ομοιομορφία και ακόμη ότι επεδίωξε το οργανωμένο λάθος. Στην αθροισμένη επισήμανσή του θα πει ότι οι χώρες της Αποανατολής έχουν να επιδείξουν τη δική τους στρατευμένη αρμονία αντίθετα με τη Δύση που δεν εκμαλωτίστηκε ποτέ στη Μαλωδονία. Είναι υπέροχο όλο αυτό και το κράτησα ως φυλακτό στη σκέψη μου. Ο Νότης ως χρονογράφος, ως επικαιρογράφος, ως άνθρωπος του λόγου, παραφράζοντας τον Βίρνα Λεοντάρη, θα έλεγα ότι τα κείμενά του ομοιοκαταληκτούν με την ανάγκη του. Υπό τη σκιά του πιθανού και της αβεβαιότητας, αυτός είναι ο καιρός μας, ο Νότης είναι εδώ, πάντα άγρυπνος και εξάγρυπνος και μην νομίζετε, σε ένα χρόνο το πολύ, ο Νότης θα μας ξαναφωνάξει, θα μας ξανασυγκεντρώσει και θα μας ξαναπεί για τις καινούργιες του έγνοιες, για τις βαθιές αλήθειες του, για τις ανήσυχες στιγμές του, πάντα με το παράπονο, γιατί βρε παιδί μου, γιατί. Νότη, σε αγαπώ και δεν το αλλάζω και όπου να είναι θα έχουν και στίχοι που σου ετοιμάζω. Καλό ταξίδι στο βίντεο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ναι, ανέβα χάρη για το πρώτο κείμενο. Το κείμενο αυτό γράφτηκε 27 Δεκεμβρίου του 19. Ναι, έχει δίκιο που διαβάζει τις ημερομηνίες. Το κάθε κείμενο έχει μία ημερομηνία. Το λέω για όσους έχουν το βιβλίο. Έχει μία ημερομηνία η οποία παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο γιατί τα γεγονότα είναι οι αφορμές των σκέψεων μου σε αυτό το βιβλίο. Επομένως, θα πρέπει κάποιος ο αναγνώστης να διαβάζει με την ημερομηνία στο κεφάλι του. Η επιλογή της μοναξιάς. Μου είναι παντελώς άγνωστος ο γέροντας εκείνο το παγκάκι στο παρκάκι κοντά στο σπίτι μου που το περπατάω σχεδόν καθημερινά. Κάθεται στο ίδιο πάντα σημείο σαν τους κουρασμένους ναυτικούς του Τσαρούχη, μόνο που εκείνοι έδειχναν πάντα νέοι και αιωνίως ωραίοι. Θα ρίσκει και είναι γνώριμη η φυσιογνωμία του μέσα από πολλούς ζωγράφους που κατέγραψαν με μολύβια, χρωστήρες και χρώματα μοναχικούς, κουρασμένους γέροντες, ξερακιανούς, δίχως να μπορείς να προσδιορίσεις τις ηλικίες τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια τέτοια εικόνα στην πραγματικότητα,
αλλά στη συγκεκριμένη υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν πρέπει να την παραλείψουμε. Ο δικός μου γέροντας έχει μαζί του πάντα ένα μπουκάλι μπύρα. Ίσως αυτό να μην είναι κάτι σπουδαίο, αλλά μου συμπληρώνει το στοιχείο του πιωτού. Το βλέμμα του απλανές, ποιος ξέρει πού να ταξιδεύει, σε ποιους νοητούς ή και πραγματικούς τόπους και χρόνους, σε ποιες περασμένες χαρές, αλλά και πόσες κακοτυχίες τον οδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη θέση να κάθεται τώρα εδώ, σε αυτό το παγκάκι, μόνος και έρημος, μαύιο βλέμμα, αμίλητος και ίσως εγκαταλειμμένος. Δεν είναι επέτης και δεν έχει ενοχλήσει ποτέ κανέναν. Την αίσθηση πως αισθάνεται τόση μοναξιά τη συνάγω από τη στάση του σώματός του, σαν ρηγμένο σακάκι σε καρέκλα, από το ταλαιπωρημένο και διδυασμένο του πρόσωπο και από την ερημιά που σχεδόν αναβλύζει από τα υγρά του μάτια, και όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις χαρούμενες φωνές των οικογενειών, οι οποίες διασχίζουν το παρκάκι, ψωνίζουν δώρα και χαίρονται τις ημέρες των εορτών. Αυτό το γεγονός μου δημιουργεί την εντύπωση πως ο γνωστός άγνωστος ζει και βιώνει την καθημερινότητά του μέσα σε βασανιστική μοναξιά. Ίσως η μπύρα είναι το καθοριστικό στοιχείο που ολοκληρώνει την εικόνα της μοναχικότητας. Δεν ξέρω το όνομά του, που κατοικεί, με ποιους γείτονες επικοινωνεί, τέλος εάν έχει σχέσεις με οποιονδήποτε. Σκέφτομαι πως παρόλη τη μοναχική παρουσία, μπορεί να είναι οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με παραφορτωμένη ζωή, με περισσότερο βάρος από εκείνο που αντέχει ένας άνθρωπος. Μάλλον υποθέτω ότι οι θύμησές του δεν είναι ευχάριστες, επειδή το απλανές του βλέμμα, το σκαμμένο από τις ρητίδες πρόσωπο, η σιωπή του, η πείρα, η παντελής αδιαφορία για τους άλλους, τους περαστικούς, πως φαίνεται, είναι γι' αυτόν επιλογή και τρόπος ζωής. Όταν το προσπέρασα για πρώτη φορά, τον καλημέρισα δίχως να μου απαντήσει. Μετά ξανά το ίδιο, ώσπου σταμάτησα να τον χαιρετώ. Σκέφτηκα κάποια στιγμή ακόμα και να πάω να του πιάσω συζήτηση, έτσι περί ανέμων και υδάτων, για τον καιρό ή για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα. Αδιάφορα πράγματα όταν θέλεις να ασχοληθείς με τον κοπανιστό αέρα. Όμως ένιωσα πως ο άνθρωπος αυτός καθόταν εκεί για να βιώνει μια μοναξιά που την είχε ανάγκη. Η δική μου η παρέμβαση θα τον αποπροσανατόλιζε και ίσως θα διατάραζε αυτή του την ανάγκη. Ένιωσα δηλαδή σαν επιχειρούσα να παραβιάσω ένα κάστρο όπου μέσα κατοικούσαν φιλήσυχοι και ειρηνικοί άνθρωποι. Ο γνώριμος άγνωστος έχει μετασχηματιστεί μέσα μου σε ένιγμα. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη κάποια βοήθεια ηθική. Έχει γίνει παρουσία πλησίαστη και μυστηριώδης. Μερικές φορές έχω ψάξει στο χαλάνδρι, στα λιγοστά στέκια των αστέγων, καθώς και εκείνων που συντίζονται από το Δήμο ή την Εκκλησία, και δεν τον έχω συναντήσει. Έχει γίνει έγνοια μου, μόνη μου, σχεδόν καθημερινή σκέψη. Και αυτό το διάστημα που δεν τον βλέπω στο παγκάκι του, μένω με την αγωνία μήπως και μου έπαθε κάτι. Αυτός ο γνώριμος άγνωστος, μυστηριώδης άνθρωπος, και χάσω την εικόνα του. Μια παρουσία που φέρνω πάντα στο μυαλό μου, αφού από πολύ παλιά συμπαθούσα υπερβολικά τους γέροντες, τις γερόντισσες και όλους τους αδύναμους της οικουμένης. Το γνώριμο άγνωστο εν τέλει το ταυτίζω με αυτή τη συναισθηματική μου ανάγκη. Και η απώλειά του, ακόμα και η ενδεχόμενη, σας εξολογούμε πως θα με ενοχλήσει. Ίσως και γι' αυτό συνδυάζω αυτή τη σκέψη μου για τον γνώριμο άγνωστο γέροντα με την εορταστική ανάγκη των ημερών να σκεφτόμαστε τους αδύναμους και τους κατατρεγμένους. Επίσης μια πτυχή της εποχής μας. Την παρατηρείς, την αναδεικνύεις, έτσι. Πώς θα είναι. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο που είπες. Πώς θα είναι. Υπάρχει. Αυτός ο γέροντας μπορεί να είναι το σύμβολο της εποχής μας. Η μοναξιά, η μελαγχολία, το ποτό και το αδιέξοδο. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
Πρέπει να τονίσω αυτό που περίπου είπε ο Κώστας Φασουλάς, ότι όταν ξεκινάω ένα κείμενο νιώθω ότι έχω ξεκινήσει ένα τραγούδι που θέλει να έχει αρχή, μέση, τέλος και να μην χαϊδεύει αυτιά μιας ζωής χωρίς ενδιαφέρον. Τα κείμενα αυτά ψάχνουν να βρουν τέτοιες ευκαιρίες, έτσι. Αυτό θα το διακρίνει ο αναγνώστης σε κάθε κείμενο. Και προχωράμε. Επόμενος, να δώσω όπως είναι το μικρόφωνο στον Γιώργο τον Τζάμπρα, για να ακούσουμε και αυτός τι έχει να πει για το νέο βιβλίο του Νόρτη. Εγώ είμαι του γραπτού λόγου. Να φανταστείτε στο ραδιόφωνο γράφω που έχει τον Ιχολίπτη για να μην τον χάσω στη διαδρομή. Λοιπόν, έκανα μια ακτινογραφία του βιβλίου καταρχήν. Ενότητα μουσική, τραγούδια, κείμενα 9. Ενότητα κοινωνικά θέματα, κείμενα 26. Ενότητα πορτρέτα, κείμενα 16. Ενότητα σκέψης, ανιχνεύσεις, προβληματισμοί, κείμενα 32. Σύνολο κείμενα 83. Γραμμένα από το 2016 μέχρι το 2021, σε 5 χρόνια. Νομίζω ότι θα εξάξω περισσότερο την περιέργεια αν αρχίσω να αναφέρω σκόρπια, χωρίς συνέχεια, τίτλους. Ασύφρον, είμαι αλαστούπας, με ερωτηματικό. Εσωστρεφή και εξωστρεφή τραγούδια. Γενοκτονίες πουλερικών. Το ζ του κόνοπα. Τόλης και ξερό ψωμί. Σταύρος Αχάκος. Ελένη Παπαδάκη. Το κοινό του κοινού. Φωνή. Ο καθρέφτης του σώματος. Αν τα διάβαζα όλα, μπορεί και να αναρωτιούνταν οι περισσότεροι από εδώ μέσα τι θέλει να πει ο χρονογράφος, και αν καθόμαστε να τα συζητήσουμε εδώ μέσα θα μας έπαιρνε βεβαίως η νύχτα και η αυγή. Θα διαφωνούσαμε, φαντάζομαι. Στις μέρες μας οι άνθρωποι περισσότερο διαφωνούν και λιγότερο συμφωνούν, άσε που η διαφωνία γενικά δημιουργεί περισσότερες εντυπώσεις. Κάπου μπορεί να συμφωνούσαμε κιόλας. Το πιο σημαντικό ίσως ήταν να μπαίνουμε σε έναν τρόπο σκέψης και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που φέρει και αυτό το βιβλίο του Νότη Μαυροδί. Για όσους με ξέρουν ότι δεν εξαντλώ κοσμητικά επίθετα γενικώς όταν καλούμε να μιλήσω για οτιδήποτε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο. Πριν από λίγες μέρες συζητούσα με ένα φίλο μου και μου έλεγε ότι ήξερε ομιλητή ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη φόρμα αναφοράς σε βιβλία, συγγραφείς, δίσκους και άλλαζε μόνο το όνομα του συγγραφέα και του βιβλίου. Και φαντάστηκα τι θα γινόταν αν την επόμενη φορά, στην επόμενη εκδήλωση, είχαν τυπωθεί τα στοιχεία της προηγούμενης. Λοιπόν, είναι όμως κουραστικά νομίζω όλα αυτά και για αυτούς που ακούνε, συνήθως δεν ακούνε κιόλας για να λέμε όλη την αλήθεια. Θυμάμαι ένα στίχο από τα μικροαστικά του Γιάννη Νεγρεπόντη για μια έκθεση ζωγραφικής τότε στη μικρή αίθουσα του Παρνασσού. Τι χρώμα και τι σχέδιον ήταν σαν να μιλούσαν, μια ανθοδέσμη προπαντός λες και μοσχοβολούσαν. Παιδί μου φαίνεται η σπουδή, το τάλαντον, το πάθος και πριν μου πεις ότι μου πεις ζωγράφισε ένα άνθος. Νομίζω Διάννα έκανα, ο πίνακας που βρήκα, πάει πολύ με το μπουφέ που είναι και αντίκα. Ή ένα άλλο που λέει για ένα πάθημα, το πάθημα ενός εργένη, ο οποίος βρέθηκε σε μια διάλεξη περί του Μαλακάση, λέει. Βεβαίως κάπως έπληξε πολλές χρονολογίες, μα ευτυχώς υπήρξαν και οι επαγγελίες. Η ώρα του επέρασε χωρίς καμιά δεκάρα, άσε που είχε όφελος και είχε ένα δύο τσιγάρα.
Τώρα, με απόλυτη γνώση όλων αυτών, οφείλω εδώ να πω ότι, μάλλον οφείλω εδώ να πω πόσο σέβομαι, εκτιμώ και θαυμάζω τον Ότιμο Αγουδή. Να ξεκαθαρίσω την αρχή, τον σέβομαι πρώτα απ' όλα για προσωπικούς λόγους. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που χωρίς να με ξέρει, μου άνοιξε την πόρτα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το εκτιμώ πολύ περισσότερο σήμερα, γιατί εγώ τότε έχουν περάσει 37 συναπτά έτη και βρέθηκαν πάρα πολλοί οι οποίοι και με ήξεραν και μου έκλεισαν και αυτή την πόρτα και πολλές άλλες. Τον εκτιμώ τώρα για πράγματα που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι. Οι επιλογές του Νότι Μαυρουδί να κάνει δίσκους, να γράφει κείμενα, να εκδίδει βιβλία, να παίζει κιθάρα ή τα τραγούδια του, να συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων. Είναι πράξη για μένα πρωτευόντως πολιτική και μετά καλλιτεχνική και αυτό που κάνει, όπως και να έχει, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει τόσο σημασία, τονώνει την ύπαρξη ανοιχτών παραθύρων στην τέχνη. Νομίζω ότι αυτή η διάθεση την είχε πάντα ο Μαυρουδής. Λίγο πολύ το ίδιο κάνει εδώ και 60 χρόνια. Δεν τα θυμάμαι όλα τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Σε όλους τους τομείς που διεκδίκησε και κέρδισε ρόλο. Στο τραγούδι πρώτα-πρώτα, δεν ήταν διαφορετική, ας πούμε, η επιλογή όταν πριν από 20, έχω περάσει τόσα χρόνια, έκανε τη Σκάρ Ποστάλ με τον Ηλία Κατσούλη. Όταν έκανε νωρίτερα τα τραγούδια στην ηχό του Έρωτα, τη ζωή από μετάξι, το τοπίο μυστικό ή το ίσως ήταν τα φεγγάρια με τον Τάσο Σαμαρτζή. Ακόμα και όταν το 1985, κάπου τότε τον γνώρισα, μελοποιούσε τα αρχαία επιγράμματα στη μεταγραφή του Ηλία Πετρόπουλου, αναφέρθηκε ο Κώστας Φασουλάσκης, συμφωνώ μαζί του. Βεβαίως, όχθη της καρδιάς μου, πρωινό τσιγάρο, νέο κύμα, είναι πολλά. Στον ίδιο δρόμο είναι και όλες οι άλλες του δραστηριότητες, όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έχουν απαραίτητα να κάνουν με το τραγούδι. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ, γιατί δεν λέγεται αλλιώς. Ο Νότης Μαυρουδής θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο μαχητικούς αγωνιστές στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Επέμεινε στις θέσεις του, δούλεψε με αφεντηρία αυτές, ακόμα και αν αυτό δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα στην εποχή εκείνη. Και ίσως για το τελευταίο τον θα βάζω ακόμα περισσότερο, και γι' αυτό όμως πάλι έχω προσωπικούς λόγους, μην νομίσετε. Φέτος συμπληρώνω 40 χρόνια από τη δημοσίευση του πρώτου μου κειμένου. Μάλλον του πρώτου μου κειμένου για τραγούδι, γιατί νωρίτερα έγραφα και κάτι εφηβικά, χιουμοριστικά κείμενα. Δεν σκέφτηκα ποτέ βαθύτερα ότι αν συνδέεται το χιούμορ με ό,τι έκανα τα επόμενα 40 χρόνια στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Όλα αυτά τα χρόνια έγραφα κείμενα λοιπόν σε μουσικά περιοδικά κυρίως, γιατί είχα αναθέσεις και στο ραδιόφωνο, λιγότερο σε εφημερίδες, σε βιβλία, σε εκδόσεις δίσκων. Όλα αυτά τώρα για μια 20ετία περίπου. Τα τελευταία 15 χρόνια θα πρέπει να πω ότι σταμάτησα γενικά. Και το έκανα γιατί ένιωσα μια απαξίωση του δημοσιογραφικού λόγου. Όχι με την έννοια ότι έγραφαν λιγότεροι. Ακριβώς το αντίθετο. Έγραφαν περισσότεροι. Πολλοί. Και έγραφαν σχεδόν όλοι, μπορώ να πω. Στο διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο. Σχεδόν σε κάθε αναγνώστη αντιστοιχούσε και τουλάχιστον ένα συγγραφέας. Και δεν θα σας κρύψω ότι αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο με οδήγησε σε ένα είδος, το έχω ξαναδεί μάλιστα σε προηγούμενη παρουσίαση του Νότι Μαυρουδί το ίδιο, σε ένα είδος δημοσιογραφικής κατάθλιψης. Άρχισα να μην γράφω. Ένιωσα ότι δεν είχε νόημα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία κάποιων θέσεων. Πολύ περισσότερο δεν είχε νόημα γιατί έπαψε ή έστω περιορίστηκε η αξιοπρεπής επαγγελματική αντιμετώπιση του δημοσιογραφικού χώρου. Λοιπόν, με τον κατώ λόγο για τη μουσική, για το τραγούδι, για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για μνήμες, νοσταλγίες, αναμνήσεις και ονειροπολήσεις, που λέει πάλι σε ένα κομμάτι του βιβλίου ο Νότης,
Ο κύριος Μαυρουδής, εγώ δεν παντρεύσα ποτέ μου να το πω ότι είναι από την αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Μαυρουδής είναι. Λοιπόν, με αυτόν τον λόγο περνώ διάφορες φάσεις. Όταν συναντάω εμπειρίες και σκέψεις που με πάνε παρακάτω με τον τρόπο που περιέγραψα πριν, μου λείπει. Από την άλλη μεριά, επειδή συνήθως βρίσκω μπροστά μου εμφανιακές σχέσεις, σκέψεις, παραγωγισμούς, ξεσκονίσματα και λοιπές ψυχασθένειες, θέλω να μου λείπει. Το ξεχνάω, μπορώ να πω. Σε αυτή τη φάση ήμουν και εξακολουθώ να είμαι πολύ καιρό και κυρίως όταν με πλακώνουν οι συνθήκες της ζωής. Έτσι λοιπόν έρχονται κείμενα σαν αυτά του Μαυρουδή, είτε Σκόρπια, ένα την εβδομάδα, ένα το... δεν ξέρω κάθε... αν έχει, δεν έχει συγκεκριμένο χρόνο νομίζω, είτε τώρα στο... είτε στο γυάλινο χαρτί του διαδικτύου, είτε τώρα στο βιβλίο, και κατά κάποιο τρόπο μου ανατρέπουν τη μελαγχολία που περιέγραψα πριν. Από την πρώτη ανάγνωση, από τη μία ημερομηνία στην άλλη, από το ένα θέμα στο άλλο, αρχικά σκέφτηκα να κάνω αυτή τη συζήτηση παίρνοντας ακριβώς συγκεκριμένα θέματα, να κάνω το δικό μου ημερολόγιο αναφορών με βάση τα κείμενα του Νότι Μαυρουδή, αλλά μάλιστα άρχισα και να κάνω σημειώσεις, μουτζούρες, σχήματα. Μετά σας λυπήθηκα και το σταμάτησα. Δεν... λοιπόν, και για να τελειώνω, θα βάζω τον Νότι Μαυρουδή και για τη διάθεσή του να εκφράζει τις σκέψεις του για όσα πειράζουν τις ευαισθησίες του, είτε μουσικά ζητήματα είναι, είτε κοινωνικά ζητήματα είναι, είτε πολιτικά ζητήματα. Το θέμα για μένα πάντα είναι το πώς μεταφέρονται αυτές οι σκέψεις. Πώς βάζουν τον όποιο αναγνώστη σε μια διαδικασία. Σημασία δεν έχει τόσο η σκέψη όσο ο προσωπικός πολιτισμός με τον οποίο εκφέρεται αυτός ο λόγος. Πιστεύω ότι πάντα τα προϊόντα της υγιούς ανθρώπινης σκέψης και εργασίας ποτέ δεν σταματούν στην επικαιρότητα. Αυτό το λέω γιατί ο τίτλος είναι επίκαιρα και διαχρονικά. Εγώ θα το έλεγα, θα το αντέστρεφα και θα έλεγα κάπως σαν διαχρονικά επίκαιρα μου κάνει περισσότερο. Ξεκινούν πάντα μέσα από την επικαιρότητα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αναπτύσσονται συνήθως διαχρονικά, όσο και αν αλλάζουν οι συνθήκες, τα ονόματα, ακόμα και ο τρόπος σκέψης από εποχή σε εποχή. Τώρα βεβαίως, τώρα πώς θα ακουστούν όλα αυτά περισσότερο, πώς θα στρέψουν ανησυχίες προς τα εκεί, είναι ζητήματα που πάντα μας απασχολούν, ποτέ δεν τα λύνουμε οριστικά και νομίζω ότι και μόνο εκφράζοντας τέτοιες ευαισθησίες, μάλλον έχουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, να τελειώσω λέγοντας ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Νότι Μαυρουδή, γιατί διαψεύδει συνήθως τις επιλογές μου να μην γράφω. Να το ευχηθώ να το κάνει για πολλά πολλά ακόμα χρόνια με την ίδια διάθεση και με την ίδια αποτελεσματικότητα και ό,τι καλύτερο θέλει. Δεν ξέρω, μπορεί αύριο να βρει και άλλο τρόπο που να εκφραστεί και να μας εκπλήξει. Ευχαριστούμε. Καταρχήν να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην παρουσίαση του βιβλίου σας, κύριε Μαυρουδή, και φυσικά στα γενέθλια του Χάρη, ο οποίος με έβγαλε και από τη δύσκολη θέση, γιατί θέλαμε και οι δύο την επιλογή της μοναξιάς. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω το πορτρέτο της Meryl Streep, το οποίο γράφτηκε 2019, ήταν, ναι, στις 23 Οκτώβου του 2019. Ελπίζω να μην κάνω πολλά σαρδά. Το πορτρέτο της Meryl Streep. Εδώ και πολλά χρόνια η Meryl Streep έχει ξεχωριστή θέση στη συνείδησή μου, ως ηθοποιός, αλλά και ως τύπος θηλυκού που μεσαγυνεύει. Την παρακολουθώ από την νεότητά της και μεγαλώνουμε παράλληλα. Έφτασε στα 70 της χρόνια και οι επιδόσεις της στον κινηματογράφο όλο και ανεβάζουν τον ερμηνευτικό πύχη με τους τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες και ρόλους που έχει υποδηθεί και αποδώσει.
κρίνω πως η κινηματογραφική τέχνη, δίχως την παρουσία της, θα είχε πάρει διαφορετικό δρόμο. Καταφέρνει με εξαιρετική υποκριτική δυνότητα από ρόλο σε ρόλο να ζωντανεύει τις υποδιόμενες προσωπικότητες με τέτοια άνεση, ώστε να προκαλεί πάντα το αυξημένο ενδιαφέρον των συνεφίλ, όσο και του μέσου θεατή. Παραμένει ένα λαμπερό άστρο του καιρού μας. Μια γυναικεία καλλιτεχνική οντότητα που θα μείνει στην ιστορία. Θυμάμαι πως από την αρχή της εικονικής μας γνωριμίας ήθελα να είχα την ικανότητα να της δημιουργήσω ένα πορτρέτο που να απαθανατίζει μοναδικά την ουσία της προσωπικότητάς της. Κάτι σαν τη δημοφιλή Μόνα Λίζα, Τζοκόντα, του Νταβίντσι, που από το 1503 έως το 1519, όταν ολοκληρώθηκε το έργο του, αυτό το χαμόγελο απολαμβάνει διαχρονικά την παγκόσμια αναγνώριση. Την ίδια στιγμή δεν θα ήθελα ένα τέτοιο πορτρέτο όπως αυτό της Μέριλ Στριπ να το ζωγραφίσω μέσω του χρωστήρα, εικαστικών τεχνοτροπιών και εξωτερικών επιρροών. Επιθυμώ να το φτιάξω εγώ, όπως συχνά προσπαθώ να σχηματίσω μέσα από νότες και ρυθμούς τον Μπαχ, τον Βιβάλτι, τον Μότσαρτ, τον Παπαδιαμάντη, τον Σολομό, τον Καβάφη, την Πολυδούρη, τον Γιαννίδη, τον Χατζηδάκη, τον Σκαλκότα και άλλους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι κατά καιρούς απασχολούν έντονα το ενδιαφέρον μου και με οδηγούν σε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Από μικρός είχα αυτό το χούι. Κάθε συγκίνηση που ένιωθα μέσα από το έργο σημαντικών δημιουργών με οθούσε να τους φωτογραφίζω, χωρίς ιδιαίτερους κανόνες, δίχως πολλά στοιχεία, δίχως τις ακριβείς δημοσιευμένες πληροφορίες που σε οδηγούν σε συγκεκριμένες σκέψεις. Στην περίπτωση της Στριπ, όσο θα ήθελα να την αναφέρω με το μικρό της, Μέριλ, αλλά ντρέπομαι, τη γνωρίζω καλά μέσα από τις ταινίες και από εκεί αντλώ τις πληροφορίες μου. Αλλά δεν θέλω να σταθώ ούτε σε αυτές. Δεν είμαι ζωγράφος και οι μόνες προσωπογραφίες που έχω κάνει είναι μουσικές και πατάνε σε τραγουδιστικές φόρμες. Το 1977 έφτιαξα τις ζωγραφιές από το Θεόφιλο σε στίχους του Άκουτα Σκαλόπουλου που απαθανάτησε στιχουργικά 12 πίνακες του Λαϊκού Ζωγράφου και το 2006 το Κάρτ Ποστάλ σε στίχους του Ηλία Κατσούλη με αναφορές σε προσωπικότητες του κοινού μας πνευματικού βίου. Σε αυτά τα τραγούδια στόχευσα τις εποχές των προσώπων, την ιδιοσυγκρασία τους, τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που άφησαν στο πέρασμά τους, το αισθητικό τους αποτύπωμα. Η μουσική είναι μια τέχνη που ξεπερνάει τη λογική των πραγμάτων και αναζητά να πάει παραπέρα, να επιστρέψει στον άειλο κόσμο από τον οποίο προέρχεται, να κοιτάζει το άπειρο και να δημιουργεί πάντα δικά της οράματα. Κάτι τέτοιο σχηματοποιείται εντός μου κάθε φορά που σκέφτομαι τη Meryl Streep. Ένα σεβαστό και συνάμα ερωτικό υποκείμενο που κατέχει την τέχνη της επικοινωνίας μέσα από όποιον ρόλο και να υποδηθεί. Θα χρειαζόταν ίσως ένας ειδικός αναλυτής που θα μπορούσε να εξηγήσει μια τέτοια δική μου προσκόλληση ερωτικού τύπου. Συμβαίνουν συχνά στους ανθρώπους αυτά τα πράγματα. Διαλέγουμε εύκολα ένα πρόσωπο, έναν τύπο γυναίκας, κατά κανόνα γοητευτική και όμορφη, με προσωπικότητα, και κολλάμε, μετατρέποντάς την σε δικιά μας. Πάντως, στην περίπτωση της Meryl Streep, δεν συναντάμε καμιά προκλητική σεξοβόμβα. Θα πρέπει να την ακτινογραφήσει με προσοχή κανείς, ώστε να αποκαλυφθεί η οντότητά της, η θηλυκότητά της και τα ερωτικά κύματα που εκπέμπει. Ίσως αυτά που γράφω να είναι ένας προπομπός, μία εισαγωγή γύρω από το πολυσύνθετο θέμα του κρυφού ερωτισμού ο οποίος ενυπάρχει σε έναν άνθρωπο, σε ένα έργο τέχνης. Το αντιμετωπίζουμε συχνότατα στη μουσική, από την εποχή της μαθητείας μας έως την υψηλότερη βαθμίδα της ερμηνείας. Μπροστά στο έργο και την κρυμμένη ουσία του στεκόμαστε εμείς, οι οποίοι οφείλουμε να σχωρίσουμε στο βάθος του για να ανακαλύψουμε τα ενυπάρχοντα σημαντικά στοιχεία του. Όλα κρύβονται εκεί μέσα και περιμένουν να βγουν στην επιφάνεια, να αποκαλυφθούν τα εντός του έργου. Η έρευνα αυτή είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Χρειάζεται να γνωρίζουμε παράλληλα ιστορικές εποχές, αισθητικό κλίμα και κοινωνικές καταστάσεις, συνθήκες, χαρακτήρες, καλλιτεχνικές φόρμες, μυστικούς κώδικες,
είναι μια άσκηση που έκανα εκατοντάδες φορές ως ερμηνευτής οργάνου. Ο στόχος ήταν και είναι πάντα η αποκάλυψη, ώστε να φτάσει κανείς στο σημείο να δημιουργήσει το πορτρέτο που προανέφερα. Ένας διαφορετικός τρόπος ζωγραφικής, με νότες, αρμονίες, κάθετες και οριζόντιες γραμμές, με οδηγό το όργανο, κιθάρα, πιάνο, βιολί, πνευστά και άλλα, το οποίο και καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο, τα βαθύτερα νοήματα. Δεν θα ήθελα να δυσκολέψω περισσότερο το κείμενο αυτό. Η αδυναμία μου στη Meryl Streep ήταν η αφορμή. Η συνεχής προσπάθειά μου να φτιάξω νοητά το μουσικό πρόσωπό της, δεν ξέρω αν θα τελειώσει ποτέ. Γνωρίζω όμως πως οι έλξεις, οι έρωτες, έστω οι τόσο πλατωνικοί, μπερδεύουν την ψύχρεμη προσπάθεια αποκάλυψης ενός τόσο φωτεινού προσώπου με το συγκεκριμένο απίστευτα ερωτικό χαμόγελό του που σε, ναι, εχμαλωτίζει. Και δεν ήθελα με την παρουσία μου να χαλάσω την οικογενειακή της Γαλήνη. Ούτε βέβαια εκείνη να χαλάσει τη δική μου. Συμπτωματικά, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ήρθε η ώρα να δώσω το λόγο στο μέτρο Δημήτρη Μανιάκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Άλλοι κοιτάγανε την Βάσο, άλλοι σκεφτόντουσαν τη Μέρη. Είναι καταπληκτική επιλογή που έκανες και ωραίο το διάβασμα, γιατί είναι ένα ερωτικό κείμενο. Διότι εδώ ο έρωτας είναι απόν, υποστασιοποιείται βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο Άπαρσης. Καταπληκτικό βιβλίο, φροντισμένο. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα αυτό να γίνει. Να έχουμε φτάσει εδώ, όρθιοι ή ετοιμόρροποι, αλλά εδώ, για ένα βιβλίο. Ευχαριστώ από καρδιά στον Νότι Μαυροδί. Είπε απόψε πως θα μιλήσουμε για τον συγγραφέα Νότι Μαυροδί, παρότι για μένα είναι ένα αναγεννησιακό πρόσωπο και άρα οι ιδιότητες του είναι αδιαίρετες. Τον βάζω δίπλα στους μεγάλους κιθαριστές του 20ου αιώνα της Ευρώπης, άνετα, ανετότατα, μετά το Φάμπα και το Μιλιαρέσι, είναι ο Νότης. Είναι ένας ζωντανός θρύλος, ένα πρόσωπο ιερό της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο. Δύο πράγματα από καρδιάς και ένα μικρό κείμενο που έγραψα για να μην παραβιάσω τον χρόνο και με κυνηγάει η Θανοπούλου, παρότι είπαν πολύ ωραία πράγματα και ο Κώστας ο Φασουλάς, που είναι ένας άνθρωπος που επίσης εκτιμώ βαθιά, γιατί είναι ποιητής στο Μεδούλη, και ο Γιώργος ο Τσάπρας, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο μεγάλος, αλλά και μετά ήθελα να σας πω ότι είδατε που είπε για έναν ομιλητή που αλλάζει τα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Λοιπόν, δύο πράγματα από καρδιάς και ένα μικρό κειμενάκι έχω φτιάξει απόψε. Το πρώτο έχει να κάνει με το θυμό. Λοιπόν, επειδή εδώ τώρα η Ελλάδα είναι ένα βλαχομπαρό πράγμα, κάνει περιστρόικα ο Μητσοτάκης, νομίζει ότι μεταρρυθμίζει και όλα αυτά. Τα τελευταία 10 χρόνια κούντεψαν διάφοροι να ποινικοποιήσουν το θυμό. Δηλαδή, να μας πούν ότι ο θυμός, αφού ευθύγραμμα εκβάλλει στη βία, είναι κατακριτέος. Πώς? Υπάρχει και αυτός ο θυμός, ξέρετε. Ο γλυκός θυμός. Η παρατήρηση ενός ανθρώπου που έχει κριτήρια και κώδικες για τη ζωή και τον ενοχλούν πράγματα. Ο ρατσισμός, ο φασισμός, η βία, η ακροδεξιά. Συγκινείται με τη μάνα του Φίσα, ένα από τα ωραιότερα κείμενα του τόμου. Ή, και το δεύτερο σημείο από καρδιάς, το θεωρώ το σημαντικότερο κείμενο εγώ των επίκαιρων και διαχρονικών, είναι για μένα ένα κείμενο που ο Μαυροδής συνομιλεί νοερά με τον Έρικ Κλάπτον και είναι το κείμενο που αφορά
τα εργαλεία που μας δίνει. Αυτό δεν έχει πλάκα. Είναι τα δάχτυλα. Και χωρίς δάχτυλα ο κιθαριστής δεν μπορεί να δημιουργήσει. Ή μπορεί να δημιουργήσει σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν όμως ο Μαυρουδής συγκινείται από την είδηση των δυσκολιών του Κλάπτον να παίξει, είναι ένα κείμενο, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, συντεχνιακό, γιατί είναι σαν να συνομιλεί ο Μαυρουδής με τον Κλάπτον, αλλά είναι και ένα κείμενο βαθιά ευαίσθητο και ιερόκειμο. Είναι τα δάχτυλα των δημιουργών. Εμείς μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι όπως τα δάχτυλα του Καραβομαρακού. Φαντάζεστε τι θα πάθει ο άλλος, αν έχει σπάσει το χέρι του, πόσος καιρός πίσω θα μείνει στο μεροκάματό του ή στη δημιουργία του. Και τα δάχτυλα του Μαυρουδή είναι για να τα προσέχουμε όλοι, κατά τη γνώμη μου. Πάω στο κείμενο, Κατερίνα μου. Δεν θα είναι μεγάλο σαν του Τσάμπρα. Δεν θα έχει καλολογικά στοιχεία και επίθετα. Και επίσης δεν θα γράψω στίχους με τον Νότι Κώστα. Θα μιλήσω μόνο για τον συγγραφέα Μαυρουδή, που διαχρονικά συνεχίζει, ανανεώνει, εμπλουτίζει μία παράδοση με τον τόμο αυτό, όπου δημιουργοί που κατά βάση διέπρεψαν στη μουσική γράφουν για δημόσια και ιδιωτικά, ιδιωτικοποιώντας τα πρώτα και δημοσιοποιώντας τα δεύτερα. Το νέο στοιχείο που έχουμε δει βέβαια και σε άλλα βιβλία συγκομιδές κειμένων του Νότι είναι πως το σύνολο των παρεμβάσεων, σκέψεων, κειμένων του δεν είναι το γραπτό από κρυστάλλωμα κάποιων ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως τα σχόλια του Τρίτου, για παράδειγμα του Παζιδάκη, ούτε σκέψεις και στοχασμοί ή δοκίμια ή αυτοβιογραφικά μέρη, όπως οι δρόμοι του Αρχάγγελου ή το άξιο εστί του Μίκη. Εδώ είναι οι ελεύθερες βολές του Νότι από την ταράτσα της ευαισθησίας του. Πάνω σε θέματα που ξαφνιάζουν, συγκινούν, προβληματίζουν, κινητοποιούν, απασχολούν και γίνονται διαχρονικά, επειδή η ανατομία του Νότι πάνω στο επικαιρικό στοιχείο της κάθε φορά αφορμής που έχει βουτάει και αγγίζει τον πιο βαθύ πυρήνα των θεμάτων. Το εφήμερο γίνεται η αφορμή ώστε ο Μαυρουδής να παραδώσει έναν πιο βαθύ στοχασμό, να πάει πιο πέρα από την ίδια την αιτία που κάθισε να γράψει. Κάτι τον ενοχλεί, κάτι τον συγκινεί, κάτι τον ευχαριστεί. Από μια άλλο τελεία, από μια σκέψη πάνω στο πώς γίνονται οι διασκευές ή αν πρέπει να γίνονται, και εδώ είναι πάρα πολύ θαραλέο αυτό που λέει για τον ίδιο όταν έχει κάνει διασκευές, και αυτά δεν τα κάνουν νεότεροι δημιουργοί, να μιλήσουν αυτοκριτικά. Ο άνθρωπος έχει 60-70 χρόνια που λέει ο λόγος, έχει όλο τον νεότερο 20ο αιώνα στην πλάτη του και μέσα στα κινήματα τα πολιτιστικά, και κάθεται και λέει ότι να το ξαναδούμε το ζήτημα των διασκευών, να μην τον ακούσουμε. Συγκινείται, τον ευχαριστεί, τον ενοχλεί οτιδήποτε αφορά από τη σημερινή κατάσταση του ραδιοφώνου ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και έχουμε δύο λαμπρούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο κρατικό που το έχουμε ανάγκη να είναι κρατικό και να είναι και ανεξίθρισκο και να είναι και προυλαριστικό και να έχει φωνές σαν του Φασουλά και του Τσάμπρα, όπως είχε το Γεραμάνι, και ξέρουμε με τι δυσκολίες και αγώνες αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ραδιόφωνο, δεν τους χαριζότανε για τίποτα. Αυτά όλα, για αυτά όλα γράφει ο Μαυρουδής. Γράφει για την αγαπημένη του σε εισαγωγικά Eurovision. Νομίζω είναι ο πιο σταθερός αντίπαλός της. Έτσι, όλοι έχουμε υποκύψει κατά καιρούς, κάτι μας άρεσε, κάτι είδαμε. Εδώ δεν έχει, εδώ είναι, έτσι, Stalingrad. Δεν θέλει να ακούει. Λοιπόν, μέχρι τα δάχτυλα του Κλάπτον που ανέφερα, κυρία Βάσο, τον ιό, την πανδημία δηλαδή, την άστιγη σοπράνο, ένα επίσης εξαιρετικό κείμενο, έτσι, που μας δείχνει πόσο ρευστή είναι η κατάσταση. Και να σας πω και κάτι για τους μετανάστες. Από το μετανάστη αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ένα σπίτι και πολύ εύκολα μπορεί να μην έχουμε. Αυτή την επισφάλεια τη φωτίζει ο Μαυρουδής. Το Σκυλάδικο, τον Νίκη, τον Αγάθωνα, τον Ηλία Πετρόπουλο που αναφέρθηκε και από το Φασουλά και από τον σύντροφο Τσάμπρα, τη Μέντιτ Στριπ που διάβασε υπέροχα η κυρία Βίβιαν Κοντομάρη, το Γύρας, τον Ύπνο, τα Δάση,
Ο Μαυροϊδής καταλήγει, εκβάλλει, ακουμπά τη βάρκα της σκέψης του σε πιο βαθιά συμπεράσματα, κοπηλατεί στη θάλασσα της επικαιρότητας, με την πηξίδα του για και προς έναν προορισμό πιο άχρονο, πιο βαθύ, πιο εσωτερικό και κυρίως, και αυτό είναι το πιο ωραίο στον τόμο αυτό, πιο συλλογικό. Ο Νότης γράφει για τον Έλληνα, όχι ως πατριδέμπορας, ούτε ως ένας pop εξυγχρονιστής που αγνοεί την κληρονομιά που του παρεδόθη. Τα κείμενά του δεν χαρίζονται, τα διαπερνά θυμός, αυτός ο θυμός, όχι ο άλλος, αυτός ο θυμός. Τα κείμενα τα διαπερνά σύγκρουση, είναι κείμενα που θυμώνουν, που αγαπούν, που γκρινιάζουν, αλλά και που σαρκάζουν. Τα διαπερνά, αν μου επιτρέπετε Νότη, και εκείνη η πίστη στη χαμένη άνοιξη του 60. Παιδί της είναι ο Νότης. Ζυμωμένος και διαμορφωμένος στο συλλογικό αίτημα, ζυμωμένος στη λαϊκή καλυθέα, γεννημένος σε φυλακή την Ιταλία, διαμορφωμένος στην κίνηση των πολλών, στη μαγεία της προφορικότητας, της αναλογικής κουλτούρας, του δίσκου, του βινιλίου, της σύμπραξης, της παρέας, αλλά και της ασκητικής μελέτης στο πεδίο του. Ο Νότης είναι με τα κείμενά του ένας Δον Κιχώτης της καθημερινότητας, δεν παραδόθηκε στον κινησμό, δεν παραδόθηκε στον ατομισμό, δεν κουράστηκε. Τα κείμενά του όμως δεν είναι ναι τα σκέτα, ενοχλητικές αλογόμυγες στο κοιμόμενο σώμα της νεοελληνικής κοινωνίας. Κλείνοντας, τα κείμενα του Νότη είναι σκυνθυρισμοί εγρήγορσης, είναι σήματα και προειδοποιήσεις, αλλά και καταγραφές των νέων μεγάλων μεταβάσεων που ζούμε. Σήματα καπνού για τον μαζάνθρωπο, χρησιμοποιεί αυτό τον όρο σε κείμενό του, τις ανισότητες, το φασισμό. Ο Νότης όμως είναι και ανοιχτός. Οι κεραίες του προσλαμβάνουν πολλές εκ των αλλαγών που αργώς τα σημειώνονται και τις προσλαμβάνει ως μέρη μιας μακράς διαδικασίας. Η γλώσσα, για παράδειγμα, για τον Νότη δεν είναι στατικό φαινόμενο. Είναι αδιαίρετη με τη ζωή. Ο Νότης τη διαβάζει ως πεδίο που ενσωματώνει τις νέες ανάγκες. Είναι ένα δυναμικό πεδίο η γλώσσα. Επίσης, η ευτέλεια της αισθητικής που τον ταλανίζει και τον ταλαιπωρεί και τον απασχολεί κεντρικά και φιλοσοφικά, βαθιά, δεν είναι για τον Νότη μια αντίπαλη όχθη της αισθητικής. Είναι μια δυναμική που μεταβάλλεται από το συλλογικό. Η αισθητική είναι στο χέρι μας. Να το σινιάλο του σκοπευτή συγγραφέα. Ο Μαυροϊδής γράφει για να αλλάξει τον κόσμο. Άστεγος αριστερός, ανέστιος, παιδί του 68 και του ρήγματος εκείνου, ομοιάζει στον Ομπέρτο Μπόμπιο, τον Ιταλό φιλόσοφο, σε μια αριστερά των πολλών, της ευαισθησίας, της ισότητας. Η τέχνη για τον Μαυροϊδή δεν είναι προϊόν. Είναι αντίδοτο, είναι ανάγκη, είναι μέρος της κίνησης των ανθρώπων, είναι προϋπόθεση δημοκρατίας. Ο Νότης Μαυροϊδής εκτίθεται με τα κείμενά του, δεν φοβάται, θαραλέα μιλάει για τον ίδιο, τα ερεθίσματα και τις δημιουργίες του, τον πόνο και το πάθος, επίσης ένα έξοχο κείμενο, ως θεμελιώδη στοιχεία για το γράψιμο. Τους πρόσφυγες στη Μούρια, τα πολτοποιημένα του βιβλία. Ξέρετε, κάποια βιβλία του Νιώτη, του φίλου μας του Μαυροϊδή, δεν υπάρχουν σήμερα. Έχουν πολτοποιηθεί. Υπάρχει ευθύνη γι' αυτό. Την ευθραυστότητα και ανασφάλεια των δημιουργών, αλλά και την καχυποψία στην κριτική. Όταν αρχίζεις να τους λες ότι ωραίο αυτό που έκανες, αλλά σκοτεινιάζουν. Ο Μαυροϊδής δεν σκοτεινιάζει. Ο τόμος του, ο τόμος από την άπαρσης, είναι συγκομιδή θραυσμάτων μιας πνευματικής άνοιξης, μιας αλληλοτένουσας έγνοιας, που τετελεσμένα η Ελλάδα και ο Μαυροϊδής γνώρισε, ο ίδιος συνέβαλε σε αυτή, και αυτή η πνευματική άνοιξη εκκρεμεί ως καθολικό νέο αίτημα, και τα κείμενα αυτά αποτελούν το καλύτερο και πιο απαιτητικό μανιφέστο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλάνησε για το πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω σε τίμησαν όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά πιο πολύ θα σου δώσω το... Θα ήθελα, για να κλείσουμε μαζί σου, από εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χώρο, ένα ευχαριστώ στον Κώστα τον Φασουλά, στον Δημήτρη τον Μανιάτη, στον Γιώργο τον Τζάμπρα,
στη Vivian και στο Χάρη, καταπληκτικές οι αναγνώσεις που κάνατε. Ευχαριστούμε. Θα είναι δικό σας ο Νότης να πει δύο κουβέντες και μετά παρακαλώ ταλαιπωρήστε τον σε υπογραφές προσωπικές. Νότη. Καλό τάξη. Τώρα είναι ασφαλώς περιττό να εκδηλώσω τη συγκίνησή μου και με τους τρεις ομιλητές και με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς που διαβάσαμε από ένα κείμενο. Είναι περιττό να σας πω ότι είμαι πολύ αμήχανος και πολύ συγκινημένος και θέλω να πω ότι οι σκέψεις μου για τις επιλογές των προσώπων δεν έγιναν με βάση ότι με αγαπούν και οι τρεις τους, και ο Τσάμπρας και ο Μανιάτης και ο Φασουλάς. Έγιναν με μία τηλεφωνική καταρχάς επικοινωνία στην οποία τους ζήτησα να μιλήσουν ψύχραιμα, γιατί ήθιστε σε μία παρουσίαση βιβλίου, δίσκου, δεν έχει σημασία, όλοι αποθεώνουν τον δημιουργό. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, τυφλά. Θεωρούν δηλαδή χρέος τους ότι θα πρέπει να τον υμνήσουμε, εν πάση περιπτώσει η λέξη μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη, επειδή μας κάλεσε μπροστά σε έναν κόσμο που θέλει να ακούσει καλά λόγια. Στην τηλεφωνική επικοινωνία μας τους το ζήτησα αυτό, να είναι ψύχραιμοι και να κοιτάξουν το βιβλίο και όχι το πρόσωπο που έγραψε. Και ξέρω πολύ καλά ότι και οι τρεις ομιλητές είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έντιμοι και έχουν μία ηθική σημαία που είναι και δική μου. Απλώς οφείλω να διορθώσω κάτι που είπε ο Δημήτρης ο Μανιάτης περί του ότι στην κιθάρα υπήρξε ο Μιλιαρέσης και ο Φάμπας και μετά είμαι εγώ. Πρέπει να το διορθώσω αυτό, σύντροφε Δημήτρη, διότι η Ελλάδα είναι, δεν φεύγω από το θέμα καθόλου, η Ελλάδα είναι ένας από τους προνομιούχους χώρους, προνομιούχες χώρες, οι οποίες παράγουν φοβερούς κιθαριστές. Η δεκαετία του 60 και του 70 που έδρασα κι εγώ είχε μαζί τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, ήταν ο Ελίζα Ζώη, ήταν ο Ευάγγελος ο Μπουντούνης, ήταν κιθαριστές με πάρα πολύ ικανοί. Και μετά η δεκαετία του 80-90 και τα λοιπά ήταν μια εκρηκτική περίοδος που έβγαλε φοβερούς κιθαριστές. Ένας από αυτούς τον έχουμε στην παρέα μας, είναι και συνεργάτης μου, ο Γιώργος Οτοτσικιάννης, ο οποίος έχει ένα ρεσιτάλ αύριο στην Πλάκα, στην περιοχή της Πλάκας, στο Παλαιό Πανεπιστήμιο, στον κήπο του Παλαιού Πανεπιστημίου. Όσοι μπορείτε, μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε να τον ακούσετε. Λοιπόν, απλώς αυτό ήθελα να το διορθώσω, ότι εγώ είμαι ένας κιθαριστής του παρελθόντος χρόνου. Καλοτάξιδο. Σας ευχαριστώ όλους και θα σας καλέσουμε στο επόμενο βιβλίο.